μένουμε εκτός λιμφώνος, όχι με ευθύνη του Δήμου Αλίμου, ό,τι έλεγε ο νόμος ο Δήμος το έκανε, άλλοι καθυστερήσανε. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος τον Απρίλιο να έχει η πόλη υγειονομικό πρόβλημα. Για να μην έχει υγειονομικό πρόβλημα, προτείνουμε και φτιάξαμε μια εξήγηση και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν υποθέσουμε ότι αυτό περνάει το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις διαδικασίες τις διαγωνιστικές, θέλουμε περί το τετράμινο για να έχουμε άνθρωπο να μας βοηθάει συμπληρωματικά πάντα σε ό,τι μπορεί να κάνει η υπηρεσία. Αυτό το διευκρινίζω. Άρα λοιπόν, ήδη υπάρχει κενό ενός-δύο μηνών που η πόλη θα έχει πρόβλημα να μαζεύει το σπίτι της και να καθαρίζει. Με την έννοια αυτή λοιπόν, δεν είναι να το κερδίσει να χάσει κάποιος. Εδώ το καλύτερο που θα κάνουμε όλοι. Και εσείς με τη δική σας οπτική και εμείς με τη δική μας οπτική. Εμάς μας ενδιαφέρει η πόλη να πείσει το σπίτι και σας ενδιαφέρει να προασπίσετε μία αρχή κλπ. Από εκεί και πέρα, εάν διακόψουμε για να γίνει μία διαβούλευση, πρέπει, πρόεδρε, η διαβούλευση πρώτον να είναι σύντομη, δηλαδή μην κάνουμε 7 μήνες διαβούλευση, να κάνουμε 1, 2, 3, 5 συναντήσεις. 3 ώρες, 5, όσο θέλετε. Απόλυτα συμφωνώ. Ένα. Και δεύτερο, θα συμφωνήσουμε κάτι. Μπορεί κάπου να συμφωνήσουμε, μπορεί κάπου να τα σπάσουμε να μην συμφωνήσουμε. Θα γίνει καλόπιστα η κουβέντα. Θα σα βάλουμε κάτω την κατάσταση και θα μου πείτε αν υπάρχει μια αλλακτική. Εγώ την κάνω, δεν έχω αντίρρηση. Να είμαι για καλύτερη πρόταση. Εντάξει. Λοιπόν. Άσε και εσύ, αφού είναι ο άλλος πρόεδρος, πιο μεγάλος. Άσε, εντάξει. Λοιπόν. Όμως, θα σα παρακαλέσω κάτι. Αν υποθέσουμε ότι δεν τα βρίσκουμε κάπου, σε κάτι ή σε περισσότερα. Δεν θέλω, όταν θα ξαναπαιδιάσει το θέμα, να υπάρχει τέτοια εισβολή στον χώρο. Δηλαδή, μπορούμε να κουβεντιάζουμε, μπορούμε να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, αλλά να μην έρχεται ο ένας να καταλύει τη λειτουργία του άλλου. Δηλαδή, ούτε εμείς να μπουκάρουμε στη δική μας συνεδρίαση, ούτε εσείς στη δική μας συνεδρίαση. Εάν μου εγγυηθείς ότι θα κουβεντιάσουμε όσο θέλεις, εγώ στη διάθεσή σου είμαι. Και μακάρι να κάνουμε και ένα μοντέλο πρωτοποριακό για την αυτοδιοίκηση. Αλλά εκεί που θα φτάσουμε, εάν δεν είναι αυτό που θέλετε εσείς ή αυτό που σας θέλετε 100%, ό,τι φέρω τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση. Να κάνουμε διάλογο στο αθλητικό, να καταλήξουμε κάπου. Εκεί που θα καταλήξουμε, να μπορέσουμε να το κουβεντιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ήρεμα όπως μιλάμε εμείς και όπως θα μιλήσουμε και αντιδρία. Κύριε Δήμαρχε, εγώ δεσμεύομαι, και εγώ κύριε Ομοσπονδία, θα κουβεντιάσουμε με ένα σωστό διάλογο και θα διεκδικήσουμε σε αυτούς που μας χρειάζονται, δηλαδή στα Υπουργεία, διότι δεν θα είναι μόνο διάλογος που θα συζητήσουμε από το πρόβλημα που υπάρχει να το κάνουμε, αλλά και αύριο στο Γενικό Συμβούλιο θα πει επιτόπου η διαδικασία να πιέσουμε την κυβέρνηση και το σκουλέτη να υπάρξει προσωπικό για να μην κινδυνεύσει ούτε ο Άλυμος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι δέσμευση. Δεν θέλω όμως, επειδή κυκλοφοράω στον δρόμο, για να πάρω μια απόφαση σήμερα και να είμαι καλός, να σας πω αν υπάρχει καλή πρόθεση να κάνουμε το αδύνατο δυνατό, θα πάμε όλοι μαζί στο Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό να το εγγυηθείτε κι εσείς, για να δώσουμε τη μέχρι να γίνουν προσλήψεις να γίνουν τα πράγματα. Ναι, μόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ομοσπονδία θα είναι μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλίμου για να δώσει τη λύση του Υπουργείου Εσωτερικών και να τους πούμε ότι πρέπει να βρεθεί λύση για να μην έρθουν οι ιδιώτες σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δέσμευση ότι αν πάμε μαζί το κερδίσουμε. Ακόμα και αν το πλάτος ανοίξει τα αυτιά του και ακούσει, πράγμα που γίνεται δύσκολο όπως ξέρεις, με το να μου εκρίνει αυτό που φέρνει, πάει να μου κόψει τους 35-40, δεν λύνει το πρόβλημα της πόλης. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Έχω 75-70 παρατασιούχους. Αν και αυτοί τακτοποιηθούν, κάτι γίνεται. Άρα αυτό εξαρτάται από τα δικαστήρια. Γι' αυτό εγώ είχα βάλει αυτή τη σύμβαση που δεν με δεσμεύει έναντι του ιδιώτη. Αν το χρειαζόμουν και όσο το χρειαζόμουν, θα του έλεγα μια εντολή. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό θα βρούμε λύση, διότι Δήμο, και πιστεύω ότι δεν θέλετε να μην το πάσει, δήμαρχος, δημάρχος, οι οποίοι δεν θέλουν πραγματικά την ιδιωτικοποίηση, εμείς θα κάνουμε το αδύνατο δυνατόν να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Να μιλήσω μέσα, δεν θέλω να πάρω. Ναι, αλλά δεν θέλω να κάνουμε εμένα μια κουβέντα. Και δεν ταυτιστούμε σε ένα πράγμα και το θέλω εδώ. Δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κύριε Δημαρχέ, εγώ σας το λέω και ειλικρινά. Αυτή η απόφαση, όσο και το κράτος να το βρίσουμε, αυτή η απόφαση, εγώ θέλω να μιλήσω ειλικρινά. Θα πέσει από την αποκεντρωμένη. Ας πέσει.